Αυτή η χρονιά για μας είναι πολύ σημαντική, πολύ δύσκολη, γιατί ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Για να πάμε όμως εκεί πέρα, θα συμμετάσχουμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι στο Άιντχόβεν τώρα στις 16 με 29 Ιανουαρίου. Εκεί πρέπει να μπούμε στις 4 καλύτερες ομάδες Ευρώπης για να έχουμε δικαίωμα να πάμε στο προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο θα γίνει τον Απρίλιο στην Ιταλία. Εκεί συμμετέχουν 12 ομάδες και θα πάρουν μάλλον 4 ομάδες στο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Παρόλο ότι έχουμε το τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Για μας είναι μια καινούργια δοκιμασία από την αρχή. Δεν υπάρχουν φαβοροί και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Από την πρώτη μέρα οι άνθρωποι εδώ πέρα μας δέχτηκαν με ιδιαίτερη καλοσύνη. Ό,τι έχουμε ζητήσει το έχουμε λυμένο. Το ξενοδοχείο, το φαγητό μας, οι καταστάσεις εδώ είναι πολύ καλές. Έχουμε ξαναέρθει στην Τρίπολη, δεν είναι η πρώτη φορά. Γι' αυτό και επιλέγουμε να έρθουμε εδώ πέρα και να κάνουμε το Davis Cup, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό η φιλοξενία και η καλή προπόνηση. Το τουρνουά που γίνεται εδώ πέρα είναι σαν ένα μικρό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι ομάδες μεταλλίων, ομάδες με τεράστια ιστορία στο γυναικείο waterpolo, με τίτλους παγκόσμιου πρωταθλήτριας όπως είναι η Ιταλία. Η Ρωσία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης 3 συνεχόμενες φορές. Οπότε για μας είναι το καλύτερο τεστ αυτό. Εύχομαι να έρθετε εδώ πέρα να δείτε ωραίους αγώνες σε υψηλό επίπεδο. Σας περιμένουμε όλους. Μακάρι να έρθετε. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και να πω ότι το Σαββατοκύριακο διεξάγεται έχουμε ένα κορυφαίο γεγονός αθλητικό στην πόλη μας, το κύπελο Θέτης, στο οποίο συμμετέχουν 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου υδατοσφαίρησης. Έχουμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια ελληνική ομάδα, που είναι τιμή μας που είναι εδώ πέρα, την επί τρία συνεχή χρόνια πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρωσία και τις κορυφαίες ομάδες της Ιταλίας και της Ουγγαρίας. Έχει ξαναγίνει το κύπελο Θέτης στην Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε την εθνική μας ομάδα κοντά μας, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, και θα θέλαμε και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει ένα άθλημα το οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι να το βλέπουμε εδώ πέρα από κοντά, παρά μόνο στην τηλεόραση, και πιστεύω θα γίνουν πάρα πολλοί αγώνες, θα είναι υψηλού επίπεδου αγώνες, καθότι οι ομάδες αυτές είναι ομάδες με πολλά μετάλλια και ομάδες που διεκδικούν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, θα ήθελα να πω δηλαδή και να κάνω πρόσκληση στον κόσμο και από εδώ πέρα, την Παρασκευή, εν όψη του γεγονότος αυτού ότι έχουμε το κύπελο Θέτης, επ' ευκαιρία του γεγονότος αυτού, θα γίνει αγιασμός των υδάτων για πρώτη φορά στο κολυμβητήριο εδώ της πόλεως μας, με η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Αλέξανδρου, του Δήμαρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο και τους αθλητές της πόλης μας, τους αθλητές της κολύμβησης, μαζί με τα κορίτσια εδώ πέρα που αγωνίζονται, τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδος, αλλά και τα κορίτσια της Ρωσίας που είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, να πέσουν να πιάσουν το σταυρό στο κολυμβητήριο της πόλης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Μιλώντας λοιπόν με τις αθλήτριες της Εθνικής μας Ομάδας, δήλωσαν κατενθουσιασμένες τόσο από τη φιλοξενία όσο και από τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου εδώ πέρα, των αθλητικών χώρων γενικότερα, αλλά του κολυμβητηρίου ειδικότερα που τις απασχολεί. Είπαν ότι είναι η πιο ζεστή πισίνα που έχουν βρει, ακόμα και από την Αθήνα εδώ πέρα, και καθαρές εγκαταστάσεις, τις οποίες γνωρίζετε όλοι και εσείς ακόμη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι φροντίσαμε όχι εν όψη αυτού του γεγονότος να τις συντηρήσουμε, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει συντήρηση. Μας είπε λοιπόν η αρχηγός της Εθνικής Ομάδος, και το παίρνω αυτό και το δίνω προς τα έξω, γιατί δεν έχουμε ομάδα υδατοσφαίρισης στην Τρίπολη με τόσο ωραίες εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ πέρα, ας το ακούσουν οι αθλητικοί σύλλογοι, οι κολυμβητικοί εδώ της πόλης μας. Παιδιά υπάρχουν, που νομίζω και αθλητές οι οποίοι δεν είναι ενεργοί αθλητές τώρα στην κολύμβηση και μπορούν να κάνουν ομάδα υδατοσφαίρισης. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, τόσο ο Δήμαρχος, εννοείται το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς σαν διοίκηση του νομικού προσώπου, να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε αθλητική προσπάθεια. Εξάλλου, από ό,τι φαίνεται στον ορίζοντα, θα έχουμε και άλλες διοργανώσεις, μπορεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την Άνοιξη εδώ πέρα στην Τρίπολη. Είναι λοιπόν καιρός να ασχοληθούμε όλοι ακόμα περισσότερο, δηλαδή και σε εποχές κρίσης τώρα που
που έχουμε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, να έρθουμε πιο κοντά στον αθλητισμό. Από και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και δημιουργία για όλο τον κόσμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αυτές τις μέρες τέσσερες από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Οι δύο βρίσκονται ήδη στην Τρίπολη, στην πόλη μας, η παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική μας ομάδα των γυναικών και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρωσία. Βρισκόμαστε σε μια χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, όπου το βασικό στάδιο προετοιμασίας των εθνικών ομάδων για τις επόμενες υποχρεώσεις τους πανευρωπαϊκούς, προολυμπιακό τουρνουά και Ολυμπιακοί Αγώνες γίνεται στην Τρίπολη. Συμμετέχουν στο Thetis Cup που γίνεται το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί, οι τέσσερις κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Η εθνική μας ομάδα, η εθνική ομάδα της Ρωσίας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας. Της ομάδας της Ιταλίας και της Ουγγαρίας περιμένουμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Από τα μέχρι τώρα που έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους και της εθνικής μας ομάδας και της Ρωσίας, είναι όλοι ευχαριστημένοι από τη διαμονή τους, από τη διατροφή τους, από τις εγκαταστάσεις του κολυμπητηρίου. Πιστεύουμε ότι η Τρίπολη μπορεί να γίνει ένας αθλητικός προορισμός για μεγάλους λόγους, για εθνικές ομάδες, για προετοιμασίες και εμείς στηρίζουμε όσο μπορούμε και τον αθλητικό τουρισμό. Γιατί ένα τέτοιο μεγάλο διεθνές τουρνά όπως είναι το Thetis Cup, το οποίο διεξάγεται από το 1995 και είναι στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υδατοσφαίρησης, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός το οποίο θα φέρει πολλούς φίλους της κολύμβησης και του waterpolo όπου έχουμε το τουρνά. Από εκεί πέρα εγώ δεν έχω παρά να συγχαρώ όλους όσους έχουν συμβάλει στην επιτυχία αυτού του μεγάλου διεθνούς τουρνουά και να καλέσω το φίλαθλο κοινό της Τρίπολης να μας τιμήσει την παρουσία του και να παρακολουθήσει αγώνες του υψηλότερου επέδου. Επαναλαμβάνω, είναι τέσσερις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και πρέπει να στηρίξουμε αυτό το τουρνουά που γίνεται. Να πω ακόμα ότι έχουμε κάνει όλη την προσπάθεια για να είναι το κολυμβητήριο και γενικότερα οι εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου όσο καλύτερα γίνεται για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων. Και θα ήθελα να πω κάτι ότι πολλές φορές έχουμε πει και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι συνεργάτες στο Δήμο ότι αυτή την περίοδο η Τρίπολη είναι ίσως και η κορυφαία επαρχιακή πόλη όσον αφορά τον αθλητισμό. Απλά να θυμίσω ότι το Σάββατο, έτσι για επαλήθευση όλων αυτών, είναι μια μέρα γεμάτη αθλητισμό. Το Σάββατο 5 ώρα έχουμε παιχνίδι Α2 κατηγορίας, ο Ακαδικός παίζει με τον Παγκράτη. Ο Αστέρας Super League 5 και 4 υποδέχεται τον Πανετολικό και εδώ στους διεθνείς αγώνες πόλων. Νομίζω ότι σπάνια ή ποτέ, όσο μπορώ να φέρω στη μνήμη μου, σε επαρχιακή πόλη δεν συμβαίνουν τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα σε μία μέρα ή σε κάποιο τρίμερο. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν από την πλευρά μου να καλέσω τους φίλους του αθλητισμού να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο Τρίπολης γενικότερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και συγκεκριμένα και μιλάμε για το τουρνά πόλων, να το παρακολουθήσει. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα παιχνίδια γίνονται Σάββατο, Κυριακή 7 και 8.30 το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί στις 9 και στις 10.30. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και επειδή έχουμε μια αθλητική παράδοση και προϊστορία σαν πόλη και σαν Δήμος, θα ήθελα το πλειστό κολυμπητήριο να ζήσει μεγάλες πιένες και να γεννήσει. Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Δίνουμε κάποια φιλικά παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ρωσίας για προετοιμασία για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που έρχονται σε 10 μέρες. Το κλίμα, η πισίνα, το ξενοδοχείο μας, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε την πορεία που είχαμε πέρσι. Σίγουρα θα ήθελα. Ο στόχος για ξεκινάει από τους πανευρωπαϊκούς είναι η τετράδα και από εκεί βήμα-βήμα. Και ο μεγάλος στόχος πια είναι η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν περάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πιστεύω για το καλύτερο. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές, είναι οι άξιές μας και όλα τα παιχνίδια κρίνονται στα γκολ. Οπότε σε μια κακή μέρα ή σε μια κακή στιγμή παίζουν και οι άλλοι, δεν παίζει μόνο εσύ. Να έρθουν να μας δει ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι τα παιχνίδια θα είναι πολύ δυνατά και δύσκολα θα βλέπεις τέτοια παιχνίδια στη ζωή σου και είναι ωραίο να μας ενισχύσει και να δουν και άλλες ομάδες ότι το πόλο στην Ελλάδα έχει φιλάθλους και κόσμο. Από εκεί και πέρα τα παιχνίδια θα τα αντιμετωπίσουμε, θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ποτέ δεν πάμε για να χάσουμε. Αλλά είναι προπονητικό τουρνουά για μας, γιατί είναι το πρώτο μας τουρνουά στην χρονιά αυτή, οπότε έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε και να δούμε τι κάνουμε λάθος. Ούτε στην ουσία είναι ένα προπονητικό τουρνουά. Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα δεν έχει κάνει το κύκλο της και έχει πολλά να δώσει ακόμα. Και εντάξει, στο μέλλον θα το δούμε.